Και βρήκε με ωραίο τρόπο τώρα τον Νάκου. Τον Νάκου, ο οποίος θέλει να δώσει ταχύτητα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Τελικά θα κερδίσει το φάουλ, σμπρώχτηκε εκεί ο ποδοσφαιριστής. Περιοχή έχει ανέβει και ο Κεφαλάς και ο Ανδρέου μέσα στην περιοχή. Είπαμε είναι ψηλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά και πάλι με κομπίνα για τον Κεραμά προς τον Τεντολούρη. Τελικά το κέρδισε το κόρνερ. Εκτελέσει αυτό το κόρνερ και πάλι με κομπίνα για τον Κεραμά. Κεραμάς. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες των Τρικάλων, δεν έκανε όμως κάποιο το κοντρόλ. Έτσι λοιπόν τώρα βγάζουν την μπάλα από την περιοχή τους οι παίκτες του Οδυσσέα Μηδρίου με τον Δημεσπύρα. Παρέμβαση για τους παίκτες των Τρικάλων και Ραμάς. Για να δούμε τώρα, θέλουν να ανοίξουν γήπεδο προς τον Παπά. Παπάς με τον Δημήτρη Τεντολούρη, ωραία εδώ η συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών. Δημήτρης Τεντολούρης στην προσποίηση, δεύτερη προσποίηση, τώρα θέλει να βγάλει την σέντρα. Έτοιμος για να το εκτελέσει. Κεφαλάς προσπάθησε, αλλά τελικά και τελικά θα κερδίσει. Εδώ προϋπόθεση 3-3, για να δούμε όμως ποια θα είναι η τελική κατάληξη, η τελική επιλογή. Την μπάλα προς τον Μάρκο. Το Λιζόπουλος, η μπάλα για τον Κεραμά, αλλά νέο λάθος από τους παίκτες των Τρικάλων, δεν το εκμεταλλεύτηκαν, θα πάει κατά μέτωπο, ατομική προσπάθεια, πήγε από πλάγια, τώρα θέλει να βγάλει τη σέντα, Συρτή, αλλά και ο Κονιδάρης θα βγάλει την μπάλα. 30 λεπτά δεν έχουν δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα στην εστία του Κώστα Ζαφύρη. Και πάλι τα Τρικάλα με το Χοντζάη, Χοντζάη και πήγε το κατά μέτωπο, την προσπάθεια θα χαθεί, αλλά έρχεται ο Παπάς για τον Δημήτρη τον Τεντολούρη, που δεν έκανε το κοντρόλ όπως θα επιθυμούσε. Βέβαια και ο αγωνιστικός χώρος έχει τις δίκες. Θα βρει τον Νάκο, αλλά χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μόνος του στο 36 λοιπόν είναι όλοι με... Παπάς εκεί προσπάθησε, δεν βγήκε η σέντρα. Και στη συνέχεια έχουμε το φάουλ για τους παίκτες. Η μπάλα πηγαίνει προς το σημείο του κόρνερ για τον Αποστόλη Τεντολούρη, κεφαλιά, Παπάς, να λοιπόν καλή στιγμή στο 42, Παπάς έκανε σούνα, δεύτερη κλασική ευκαιρία μετά το 36 με τον Χρήστο τον Άκου, για τι θα επιλέξουν. Τελικά κομπίνα, η σέντρα βγήκε προς τον Κεφαλά, πρόλαβε να δούμε εκεί την φάση, υπήρξε φάουλ, αλλά Κεφαλή μπορεί να υπήρξε. Τρικάλων μετά την ωραία ενέργεια του Αποστόλη του Τεντολούρη, στην σωστή θέση, πλάσαρε και έκανε το 1-0 για την ομάδα των Τρικάλων. Τον τρόπο αυτό ήρθε το γκολ για τους παίκτες των Τρικάλων. Ο Οδυσσέας Μηδρίου με 11 βαθμούς στην 8η θέση, δηλαδή είναι οριακά στην 7η, την 7η ανόδο. Εδώ απομάκρυνση της μπάλας, τα Τρικάλα δεν αρκούν, δείχνουν ότι αφού θέλουν να ελέγξουν την πορεία του παιχνιδιού, να πετύχουν και το δεύτερο γκολ. Κίνηση τώρα, αλλά είχα στο κοντρόλ Χοντζάη. Χοντζάη προσπαθεί, μένει όρθος, βγάζει την σέντρα, Τζοβάρα στο κοντρόλ, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Έτσι λοιπόν χάθηκε εδώ προσπάθεια για την ομάδα του Τρικάλων για να πετύχει το 2-0. Μπάλα πίσω ο Πάπος της μπάλας από τον Αποστόλη Τεντολούρη. Εδώ απομάκρυνση της μπάλας άτσαλα από τους αμυντικούς των παικτών του Νηδρίου. Ο Αποστόλης Τεντολούρης πήγε την ατομική προσπάθεια. Την μπάλα τώρα για τον Τρικάλων που προσπαθούν ενώ μέσα στο 56 να φτάσουν και στο δεύτερο γκολ ώστε να απαλλαχτούν από τυχόν άγχος. Χοντζάη. Χοντζάη χάνει την κατοχή. Κεραμάς για τον Αποστόλη Τεντολούρη, ο οποίο πάει κατά μέτωπο, βγήκε ωραίο τον Ευαγγέλο. Ο Ευαγγέλο τώρα βγάζει την σέντρα. Η μπάλα περνά από πολλού για τον Δημήτρη Τεντολούρη με τη μία. Η μπάλα κόντρα, να λοιπόν εδώ θα μπορούσε. Ευαγγέλο.
Κεφαλάς. Κουντάλα περνά στο δεύτερο δοκάρι και είναι ο ποδοσφαιριστές των Τρικάλων, ενώ βαδίζουμε στο 71ο λεπτό. Παπάς προσπαθεί, συνεργάζεται ωραία με τον Γεραμά, το πλεονέκτημα των διεκτήφων μπάλα ήταν στα Τρίκαλα, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να βγάλουν την αντεπίθεση. Παίζουν κάπως επικίνδυνα πίσω στον Πάπο. Ο Πάπος τώρα θα κάνει κάτι παρακινδυνευμένο. Και τώρα εκεί η κίνηση με τον Παϊκόπουλο, ο οποίος βγάζει την μπάλα, η πίεση και τελικά το φάουλ. Γνωστά τα πράγματα. Καραδοκιό. Ένα 0-0 και πανομή. Νομίζω ότι είναι εύκολο τα ματσό. Όχι. Μπορείς να κρατήσεις τον πόνο πάνω. Έχω τον πάνω. Θέλω να του συγχαρητήρια στα Τρίκα για τη φιλοξενία τη. Του ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Είναι μια ομάδα ιστορική. Θεωρώ ότι θα είναι μέσα στην Εφτάδα και πιστεύω ότι μπορεί να είναι και πρώτη ακόμα. Η διαφορά, κύριε Νίκο, είναι 3 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εύκολο να καλυφθεί γιατί είχατε το μισολόγιο την ομάδα που κυνηγάτε. Θέλω να δω και πάλι συγχαρητήρια και στον Νίκο, που ξέρω προσωπικά χρόνια. Είμαστε και αντίπαλοι σαν ποδοσφαιριστές. Καλή πορεία και καλή συνέχεια. Για τους δικούς σας στόχους για την ομάδα σας. Η δική μας στόχη είναι να μείνουμε και εμείς στην Εφτάδα. Θα το παλέψουμε, είμαστε πολύ λίγα άτομα. Σήμερα παίξαμε 2 παιδιά για πρώτη φορά. Πιστεύουμε ότι την Τετάρτη θα έχουμε πάρει κάποιους ποδοσφαιριστές. Έχουμε συμφωνήσει με κάποιους. Τα ονόματα τους θα τα ανακοινώσουμε αύριο. Και θέλοντας και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Καταρχάς, σήμερα κρατάμε μόνο το τρίποντο. Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι ήμασταν όλα διάφορα. Και υπήρχε μια ατομία γενικά στην ομάδα. Και ιδιαίτερα μπροστά στην επίθεση. Ξαναλέω, βαστάμε το τρίποντο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και εγώ από την παιδιά μου στον Μεσάδο του Ιουλίου και πιστεύω ότι γιατί είναι μια ομάδα που έκανα 2 σεζόν. Αν την καρδιά μου να πιστευτεί και αυτό στην κατηγορία. Πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα, να προσθέσουν και τις προσθήκες, γιατί ξέρω ότι έχουν λήψεις στο ρόστερ. Πιστεύω ότι άμα κάνουν τις προσθήκες και αυτοί θα μείνουν στην κατηγορία, γιατί έχουν καλό υλικό. Και για τη συνέχεια λίγο έτσι το προγραμμούμε, σήμερα τον πρώτο εμάς τα παιχνίδια δυστυχώς εύκολα ή δύσκολα δεν υπάρχει. Καταρχάς δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη. Ανά πάση στιγμή οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κάνει τη ζημιά και οπουδήποτε. Εμείς τώρα συνεχίσουμε λίγο. Προσθέθηκαν 3-4 παιδιά τώρα στην ομάδα. Τα αφαιρέσαμε τις 4 παίχτες που για διάφορους λόγους φύγανε και προσπαθούμε να βρούμε λίγο χημία. Δουλεύουμε και πιστεύω ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι καλύτερος από τον πρώτο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.